Λίμπερο 107,4. Το σχόλιο του Πάρη Τσελεπίδη στην εκπομπή Pressing. Γεια σου Πάρη, καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Κώστα, μου πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Πεμπτούλα, καλοκαίρι. Έχουμε και κάποιες μπόρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω και τι γίνεται. Αλλά εντάξει. Το συντονισμένη στο Λίμπερο 107,4 πάντα. Εννοείται, αυτό δεν αλλάζει. Έτσι. Θα το πούμε αυτό. Και επίσης να πούμε πως εχθές είδες τι έγινε. Η Σάκαρη, όποιος την είχε παίξει και το Άσο, είχε πληρωθεί από το πρώτο σετ επιτεθείς με 6-0. Mm-hmm. Το οποίο ήταν ένα, είχε μία από τις δύο διακοπές στο παιχνίδι λόγω της βροχής, στο Wimbledon. Και η Σάκαρη μετά, ενώ έβγαλε τα games τα πάνω από 20,5 που δώσανε στο συνδυασμό της, έχασε το παιχνίδι. Θα πρέπει να το πούμε αυτό, ότι έχασε με 2-1 σετ, με αποτέλεσμα να αποκτηθεί πάρα πολύ νωρίς. Ενώ ότι τσιπάς, έτσι, παλικάρι, τρένο από τα δικά μας αγαπημένα, τρένο όσον αφορά τα games. Έτσι δεν είναι, έχασε το πρώτο, έτσι όπως το λέγαμε. Με τη διακοπή και με αυτά, ναι. Βέβαια, πήρε τα πάνω του, πήρε ψυχολογία εκεί πέρα. Βέβαια, κέρδιζε το δεύτερο όταν υπήρξε η δική του διακοπή, όχι πρώτη και δεύτερη, όπως υπήρξε το παιχνίδι της Σάκαρη. Έτσι, και μετά έφτασε στη νίκη και μαγιά του για να συνεχίσει, δεν είναι. Βέβαια. Αν θες, νομίζω ότι πρέπει να κέρδισε με 3-2, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ναι. Γιατί εγώ άφησα εκεί το προσπέρασμα των Games και λέω εντάξει, ευχαριστούμε Στέφανε. Στην πάμε να πούμε επόμενη για να δώσουμε και σήμερα την επόμενη μέρα στους φίλους του Λίμπερο 107,4. Βέβαια ήταν σημείο διημέρου ότι τυπάς. Θα πρέπει να το πούμε αυτό γιατί το είχαμε δώσει από προχτές. Στη συνέχεια διακόπηκε. Όσοι μπορούν έχουν μάθει να κάνουν υπομονή παίζοντα στοίχημα μαγιά τους το κράτησαν. Το είπαμε και χθες με σιγουριά εκεί όπως πήγε και με τη διακοπή που περάσει και όλα μια χαρά. Επίσης ο Παναθηναϊκός να πούμε ότι προχτές μας δικαίωσε επίσης και στο σημείο του no goal, σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι χωρίς να δεχτεί γκολ ο Μάτιο Γιωβάνοβιτς, σε αντίθεση με το δεύτερο που δέχτηκε να πείσει τον γκολ από πριν όλα απλά γιατί πάλι να περνάει από πάνω και να καταλήγει στο βάθος της θείας του. Οπότε δέχτηκε τον γκολ και έτσι ενώ δινόταν στην αρχή του παιχνιδιού το over under στο 3,5 γκολ, το έβγαλε over αυτή η φάση με αποτέλεσμα να γίνει το τελικό 3-1. Τέλος πάντων πρέπει να κοιτάμε μπροστά όπως και στη ζωή έτσι και στο στοίχημα και να παίζουμε πάντα όσα χρήματα βαστά η τσέπη μας έτσι ώστε να μην στερούμαστε από υποχρεώσεις οποίες έχουμε και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Μια που είπες Πάρη για υπομονή στο στοίχημα, είσαι υπέρ των μακροχρόνιων στοιχημάτων? Κάποτε ήμουνα. Τώρα δεν είμαι και τόσο, να σου πω την αμαρτία μου. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή ακόμα και το παιχνίδι της Πάμα και το χρόνιο μου φάνηκε εμένα γιατί ήταν διημέρου. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή τι να μου πεις τώρα, δηλαδή μακροχρόνιο δηλαδή, να παίξω κατάκτηση προαθλήματος στην στοίχημα Super League, κατάκτηση προαθλήματος στην Ιταλία ή στην Ισπανία ή στην Αγγλία. Ναι, ένα μίξ ρε παιδί μου αυτόν. Έχω φίλους που παίζουν Ιούλιο, Αύγουστο, ξέρω εγώ, βάζουν ένα 5 ευρώ, να το πω έτσι, και βάζουν 5 πρωταθλήματα, 6-7, ό,τι απόδοση και να έχουν. Ναι, ωραία, και δεν παίζουν τίποτα άλλο. Όχι, παίζουν μες στη χρονιά, αλλά έχουν και αυτό, ρε παιδί μου, ως, ξέρεις, έτσι, ένα μακροχρόνιο που τους κρατάει σε ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, παίζοντας φαβορί και κανένα δυο outsider. Θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο σε μακροχρόνιο να παίξει, ας πούμε, σε ένα παγκόσμιο κύπελο ή σε ένα Euro, να παίξει κατάκτηση ομίλου. Έχει ένα μικρότερο χρονικό διάστημα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Εντάξει, από εκείνο πέρα, ένα μήνα δουλειά είναι εκείνο, 20 μέρες πόσο όχι, είναι. Όχι, δεκαήμερο είναι. Σωστά, ομίλων. Σωστό. Μπράβο, μπαμ, τελειώσαμε. Έτσι. Ακόμα και αν θέλεις να το δούμε διαφορετικά σε μακροχρόνιο, αλλά να αξίζει από όδες, δηλαδή να έχει δύο ομάδες που να μπορούν να κοντραριστούν και να διεκδικήσουν την πρωτεύουσα, δηλαδή να είναι ας πούμε η Real Madrid από τον πρώτο όμιλο και να είναι π.χ. τι να σου πω, η Πόρτο από το δεύτερο, αν είναι η Πόρτο για παράδειγμα ή να είναι δύο τέτοιου είδους ομάδες στον όμιλο για να διεκδικήσουν την πρωτεύουσα και εκεί να διαλέξει ένα από τους δύο γιατί η απόδοση λογικά θα, σε αυτόν που θα διαλέξει θα είναι πάνω από το δύο. Αλλά εγώ έχω καταλήξει ότι είναι πάντα της λογικής του ενός παιχνιδιού, έτσι, γιατί ακόμα και στα δύο μειώνεις το δικό σου ποσοστό νίκης και αυξάνεις το ποσοστό επιτυχίας της εταιρείας. Mm-hmm. Έτσι να το πούμε αυτό, δηλαδή αν παίξεις δύο σημεία σε δύο παιχνίδια ποδοσφαίρου, εσύ έχεις αναγκαστικά 1-9 και η εταιρεία έχει 8-9. Για όσοι μπορούν να το καταλάβουν, γιατί είναι 3x3 όσον αφορά τις επιλογές με τα στατιστικά, οπότε εσύ παίζεις 1-9 επιλογές και η εταιρεία έχει 8-9. Πολύ σωστά. Να το πούμε αυτό. Οπότε είμαι πάντα υπέρ της μίας επιλογής και
κυρίως υπέρ της μπασκετικής επιλογής, κατά κύριο λόγο, mm-hmm. όταν υπάρχουν επιλογές. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, περιμένω το παγκόσμιο κύπελλο, αφού τελειώσαμε και με το γύρο των γυναικών, το ευρωπάσκετ γυναικών. Και βέβαια να πούμε επίσης και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, mm-hmm. ναι, να ξεκινήσει κάποια στιγμή, να δούμε ποιοι θα παίξουν από την Εθνική, mm-hmm. να δούμε αν θα παίξει ο Σλούκας, mm-hmm. ο οποίος έχει το δικό του σύνδεσμο, τον Μπαρτζόκα. Την παραμονή, τον Αντιτοκούμπο που τώρα έκανε το καθαρισμό στο γόνατό του και σκέφτεται αν θα πρέπει να παίξει με την Εθνική ή αν θα πρέπει να κάνει ξεκούραση ενώπιση των Bucks. Εδώ είναι που πρέπει να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι η Ομοσπονδία και να πει ότι η Εθνική είναι πάνω από όλες τις ομάδες και ούτω καθεξής. Και αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα κορίτσια των κορασίδων του Άρη, έτσι, τα οποία φτάσανε πλέον στον τελικό γιατί κερδίσανε και τις Εσπερίδες. Μπράβο. Έτσι, και φτάσαν πλέον στο τελικό και αντιμετωπίζουν σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα το βράδυ, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι στις 8.30 mm-hmm. Για τη διεκδίκηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Τα κορίτσια του Άρη, αν δεν κάνω λάθος, όσον αφορά το σκορ, πρέπει να κέρδισαν 52-46 στις Εσπερίδες. Είχαν κερδίσει στο παιχνίδι του ομίλου τους τον Παναθηναϊκού, αφού ενδεχομένως και τον κίνησαν και με την εμφάνισή τους στο πρώτο παιχνίδι, και πλέον σήμερα καλούνται να παίξουν τα αρέστα τους για να φτάσουν στην κατάκτηση του 34ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κορασίνου ΟΠΑΠ, που διεξάγεται στην πολύ ζεστή Ραφίνα, που κερδίσανε και το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣ. Ωραία. Το Wimbledon είναι σε εξέλιξη, ωστόσο σε εξέλιξη το Euro κάτω των 19 στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο παιχνίδι που ξεκινάει στις 7 η ώρα, Πορτογαλία-Ιταλία, σε απόδοση 2-10 ο Άσος, δηλαδή θα πάμε με τη νίκη της Πορτογαλίας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα γνωρίζουμε στην αυριανή εκπομπή που θα κάνουμε την καινούργια μας κουβεντούλα αν θα τα έχουμε καταφέρει. Θέλω να πιστεύω πως θα περάσει και αυτό το σημείο. Θα έχουμε έναν ακόμα διπλασιασμό και έτσι θα μπορέσουμε να διπλασιάσουμε την παραγγελία μας στο ξεχωριστό και μοναδικό Food Plaza στην πλατεία Στρά. Τέλεια. Ωραία, Πάρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.